Ωραία. Καταρχήν την Κυριακή κόψαμε στο ενέργειο του επιμελητηρίου στον Άγιο Νικόλαο την πίτα, το επιμελητήριο Λασιθίου. Όπως πάντα έχει γίνει θεσμός να βραβεύονται οι τέσσερις καλύτεροι μαθητές του νομού Λασιθίου από τους τέσσερις δήμους και να δίνουν τα ετήσια βραβεία επιχειρηματικότητας. Βρεβεύτηκαν λοιπόν και μαθητές, συμπληρώνεται επομένως, έτσι. Από την περιοχή του Αγίου Νικολάου ήταν ο κύριος Ασμαγιαννάκης από την Κρυτσά, τα Λάδια, ο κύριος Οικονόμου από τα Κρασιά της Σιτίας και ο δικός μας κύριος Βαρελάκης στο Φυτώριο εδώ στην Ιερά Πέτρα, στη Βαϊνιά. Επίσης τιμήσαμε τον κύριο Σμπόκο για τη χορηγία που έκανε σε μια πτέρυγα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και το μακροχρόνια, ας πούμε, προσφορά του στη τουριστική ανάπτυξη του νόμου. Μάλιστα, ήταν σε εορταστικό κλίμα, επομένως, η πρώτη αυτή εκδήλωση, θα λέγαμε, για την φετινή χρονιά. Με καλούς ιονούς ξεκινά. Ήταν παρόν και ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Πλακιωτάκης, και πολλοί άλλοι, ο βουλευτής Λασίου, ο κύριος Ραψανιώτης. Δεν ξέρω αν ο Υπουργός σας ανακοίνωσε κάτι που θα πρέπει να μεταφέρουμε και στους ακροατές, που θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα. Να πούμε ότι ήταν ο βουλευτής του νομού Λασιθίου και υπουργός ναυτιλίας ο κύριος Πλακιωτάκης, ήταν ο κύριος Ραψανιώτης, ήταν καταρχήν οι δύο Μητροπολίτες, η Ιεραπίτνης και Σιτίας και Πέτρας και Χερσονήσου, ο βουλευτής ο κύριος Τσιγκέρογλου από το Ηράκλειο, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, η δικιά μας η Αντιδήμαρχος η κυρία Χατζημαρκάκη και ο κύριος Μακρινάκης, αντιδήμαρχος και αυτός Σιτίας. Μας τίμησαν με την παρουσία τους. Αυτός διαχρονικά το επιμελητήριο έχει καλές σχέσεις με όλους και είναι ένα πράγμα που συμφωνήσαν όλοι, ότι το επιμελητήριο είναι ένας θεσμός που ενώνει το Λασίθι. Γι' αυτό υπήρχε και τόσο μεγάλη εκπροσώπηση από όλες τις περιοχές του νομού. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Τώρα όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, πιστεύω ότι τουλάχιστον αυτά που με το φορολογικό ευνοούνται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με την αλλαγή των συντελεστών, και περιμένουμε να δούμε και το ασφαλιστικό που, όπως λένε, ας πούμε, πιστεύω ότι είναι σε μια θετική κατεύθυνση, διότι αποσπάται από το φορολογικό. Ασφαλιστικό και φορολογικό είναι τα μεγάλα αγκάθια τα τελευταία χρόνια για τις επιχειρήσεις. Ναι, γιατί πολλές επιχειρήσεις... Και πολλοί λένε ότι εργαζόμαστε για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο κράτος και τελικά τι μένει? Πολύ ελάχιστα. Δυστυχώς έτσι είναι όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, περνούσε η χώρα μας μια βαθιά κρίση. Τώρα από μελέτες που γίνονται και από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ μακροοικονομικά το τελευταίο χρόνο δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, αλλά αυτά για να περάσουν στην πραγματική οικονομία θα περάσουν χρόνια. Δηλαδή δεν γυρίζουμε σελίδα από τη μία μέρα στην άλλη. Όπως αν θυμόσαστε, όταν υπήρχε οικονομική κρίση από το 8-9, εμείς μπήκαμε, ουσιαστικά το καταλάβαμε, το 11. Έτσι κάπως είναι και η έξοδος. Δεν είμαι βέβαια οικονομολόγος, αλλά από αυτά που ακούω και από τις μελέτες που γίνονται στα Ινστιτούτα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θέλουμε κάποιο χρόνο ακόμα για να μπορέσουμε να έρθουμε να λειτουργήσουν τα πράγματα λίγο πιο, σε πιο κανονικές συνθήκες, να έρθει η ανάκαμψη η λεγόμενη που την περιμένουμε πώς και πώς. Σε επίπεδο Λασιθίου τώρα έχετε κάποια εικόνα και μέσα από το επιμελητήριο, αν ξεκινάνε τώρα νέες επιχειρήσεις, τα βήματά τους, αν έχουμε κλείσιμο επιχειρήσεων στο νομό μας? Κοιτάξτε να δείτε, όπως το έχω ξαναπεί, ο νομός Λασιθίου δεν είναι αποσπόμενος από, δυστυχώς, ούτε προς το καλύτερο, ούτε βέβαια και προς το χειρότερο.
χειρότερο αποσπόμενος από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ακριβώς όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή δεν βλέπω κάποια διαφορά τεράστια στις... Δηλαδή να υπάρχει ένα μέγεθος που να λέει ότι κλείνουν περισσότερες επιχειρήσεις ή ανοίγουν. Είναι στο μέσο όρο όλης της Ελλάδας. Υπάρχουν βέβαια πολύ δυνατές επενδύσεις που γίνονται και στην περιοχή της Ιεράπετρας τουριστικά. Βέβαια όπως συμφωνήσαμε όλοι και στην κοπή της Πίτας, ένα μεγάλο θέμα είναι ο ΒΟΑΚ, οι δρόμοι, ώστε να υπάρχει πιο εύκολη διασύνδεση ανάμεσα στις περιοχές του νομού Λαστείου. Και όπως λέτε, έτσι η τουριστική ανάπτυξη τουλάχιστον εδώ στην Ιεράπετρα και όχι μόνο και στον ελληνικό λαό γίνονται, βλέπουμε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όχι μόνο να δείχνουν απλά ενδιαφέρον αλλά να επενδύουν κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι κάτι βλέπουν πιο μακριά μέσα και από την εμπειρία τους ενδεχομένως. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αυτό για μεγάλες επενδύσεις, τα μικρά μαγαζιά, τα μαγαζιά της γειτονιάς μας, πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις δύσκολες οικονομικά συγκυρίες. Κοίταξε να δείτε, όταν υπάρχει ανάπτυξη σε έναν τόπο και γίνονται μεγάλες επενδύσεις, λογικά θα συμπαρασύρει και τις μικρές. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι αποσπόμενη οικονομία όταν κάποιο, ας πούμε, όταν γίνει μια μεγάλη επένδυση σε ξενοδοχεία είτε σε στις αγροτικές καλλιέργειες, αυτή και το προσωπικό και οι άνθρωποι που θα την επισκέπτονται θα επωφελείται η τοπική κοινωνία από... Είναι μια λυσίδα δηλαδή, ναι. Το ένα με το άλλο, έτσι είναι. Έτσι είναι, δηλαδή θα επωφελείται. Εντάξει, με το Olive Inclusive και όλα αυτά, ίσως... Να μειώνεται το ποσοστό ότι... Να μειώνεται το ποσοστό, αλλά κάτι θα κινηθεί στην περιοχή. Δηλαδή θα υπάρξουν καινούργιες θέσεις εργασίας, θα υπάρχει μια κινητικότητα, θα ανεβεί το brand της περιοχής, γιατί είναι και σημαντικό και αυτό. Τον ακούγεται η Ιεράπετρα ως τουριστικός προορισμός. Έτσι. Δηλαδή παλιά ας πούμε ακούγαμε τα Μάλια που είχαν γίνει κάποιες μεγάλες επενδύσεις από ξενοδοχεία, από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, και αυτό συμπαρέσυρε και τις μικρές ξενοδοχειακές μονάδες τα Μάλια και μετά έγινε ένας τουριστικός προορισμός μόνο τα Μάλια. Για να δούμε, εμείς θέλουμε μια καλή ανάπτυξη βέβαια, μια ισόρροπη ανάπτυξη και να μην δούμε το φυσικό μας περιβάλλον παραδείγματος χάρη να καταστρέφεται ή όποιες επενδύσεις να γίνονται με στοιχεία τέτοια που να συμβάλλουν γενικότερα στην ανάπτυξη ενός τόπου, μιας περιοχής. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε, έτσι. Ότι πρέπει να είμαστε προς το περιβάλλον, κύριε, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διατάξεις και πρέπει να τις σεβόμαστε όλοι. Ωραία. Τώρα πιστεύετε ότι η κατάσταση και σε ό,τι αφορά την αγροτική οικονομία, τη ζημιά που είχαμε φέτος στην ελαιοπαραγωγή θα επηρεάσει και την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, καθώς το καταναλωτικό κοινό έχει μειωθεί το... Κατά τη γνώμη μου την έχει επηρεάσει ήδη. Δηλαδή τα Χριστούγεννα πιστεύω επηρεαστήκαν πάρα πολύ από τις τιμές των προϊόντων. Και τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και με την τιμή του ελαιολάδου. Φάνηκε λέτε αυτό στην αγορά, Φάνηκε, για μένα φάνηκε. Γιατί ήταν ένα σοβαρό εισόδημα, ειδικά το ελαιόλαδο που ο κόσμος έχει περίμενε από εκεί ότι θα βγάλει τα έξτρα χρήματα ή για τους μεγάλους ελαιοπαραγωγούς που παράγουν ποσότητα δηλαδή, ήταν μεγάλο πλήγμα. Μα το έξτρα χρήμα που μπαίνει σε κάθε οικογένεια είναι αυτό που... Θα πέσει και στην αγορά. Θα πέσει στην αγορά, είναι νόμος. Όταν αυτό δεν υπάρχει, υπάρχει κουτσουρεμένο, θα υπάρξει μία στενότητα στην αγορά. Και εγώ ας πούμε παρατήρησα το φαινόμενο ας πούμε στην Ιεράπετρα. Υπήρχαν εκδηλώσεις που και ο Δήμος και οι συλλόγοι κάνανε και υπήρχε ο κόσμος στην αγορά της περιοχής, δηλαδή έβλεπα κίνηση πεζών ας πούμε στην πλατεία, αλλά εν τούτης μιλώντας με τους καταστηματάρχες δεν είχε την ανάλογη κίνηση τα μαγαζιά, δεν είχαν την αγοραστική δυνατότητα. Μάλιστα, τώρα είστε αισιόδοξος για το 2020. Τέλος του χρόνου, ώστε να υπάρχει ένα έσοδο στους αγρότες, ωστόσο θα έρθει η τουριστική σεζόν.
Και μακάρι να πάνε όλα καλύτερα. Τώρα κάποιες στόχοι από το επιμελητήριο για τη χρονιά αυτή που μόλις πριν λίγο καιρό ξεκίνησε. Εντάξει, στόχοι είναι, όπως για να φέρθηκε και στην κομπή της Πίτας, για την περιοχή της Ιεράπετρας, είναι η έκθεση. Mm-hmm. Έτσι. Κάθε χρόνο τη φτιάχνουμε μεγαλύτερη, δυνατότερη. Πιστεύω του χρόνου θα είναι και σε ένα χώρο που θα προσδιορίσει πολλά. Ευελπιστείτε ότι θα υπάρχει κάποιος νέος χώρος που να φιλοξενήσει την έκθεση? Γίνονται επαφές, γι' αυτό ξέρουμε ότι είναι στόχος πολλών, αλλά μέχρι να υλοποιηθεί. Εδώ είμαστε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θα είναι η επόμενη έκθεση, θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από τη Θεσσαλονίκη. Μακάρι. Νομίζω μια αγροτική περιοχή η Ιεράπετρα αξίζει και το έχει δείξει ότι θέλουμε και μπορεί να γίνει ένα σημείο αναφοράς το αγροτικό κομμάτι, και η έκθεση αυτή έχει προσεγγίσει και τα προηγούμενα χρόνια πολύ κόσμο στην περιοχή μας, έχει προωθηθεί και είναι μια εμπειρία και για τους ίδιους και τους παραγωγούς και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα, τον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι μόνο το αγροτικό κομμάτι, είναι και επιχειρήσεις που ασχολούνται με όλο αυτό, αλλά και γενικότερα και συμπαρασύ και τον τουρισμό, τα μαγαζιά, την κίνηση. Υπάρχει μια ζωντάνια. Ήταν κάτι που χρειαζόταν η πόλη. Έγινε. Αναπτύσσεται και πιστεύω ότι θα είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και θα είναι κάτι πολύ, ένα εργαλείο πολύ σημαντικό και για την ανάπτυξη των αγροτικών προϊόντων της περιοχής, αλλά και κυρίως για την εμπορία και την ανάπτυξη των ήδη υπάρχοντων μονάδων καλλιεργειών. Μάλιστα. Εστιαστήκαμε στην Ιεράπετρα. Κάτι για το υπόλοιπο νομό που θα θέλατε να επισημάνετε? Γίνονται κινήσεις και στην Σιτία με το Ελαιόλαδο και στον Άγιο Νικόλαο με το γιότ του, το τουριστικό κλάδο, το θαλάσσιο τουριστικό κλάδο, και διάφορα άλλα θέματα τρέχουν στο επιμελητήριο όσον αφορά την ανάπτυξη των περιοχών όσο μπορούμε, και πιστεύω κατά καιρούς θα έχουμε πολλά να λέμε. Επίσης, άλλο ένα πολύ σημαντικό, και αυτό είχαν χθες και συνάντηση στο Ηράκλειο οι τέσσερις προέδροι των επιμελητήριων, είναι το μεταφορικό ισοδύναμο. Mm-hmm. Που όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τα επιμελητήρια, έτσι. Τα επιμελητήρια των νησιών, υπάρχει μια ένωση επιμελητηρίων νήσων Ελλάδος, στην οποία μετέχει και το επιμελητήριο του Νομού Λαστείου, και από εκεί ξεκίνησε το μεταφορικό ισοδύναμο. Το οποίο, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Υπουργού, αναμένεται τουλάχιστον σε επόμενους 2 μήνες περίπου να εφαρμοστεί και στο νησί μας. Έτσι, ήταν μια αδυσία. Ήταν μια αδυσία για την Κρήτη, διότι υπήρξε η εξαίρεση μόνο της Κρήτης, της Εύβοιας και της Ζακύνθου, που όμως να πούμε ότι η Εύβοια και η Ζάκυνθο έχουν με γέφυρες, έχουν δική σύνδεση στην υπηρετική Ελλάδα. Η μόνη περιοχή που ήταν εκτός και δεν είχε ήταν η Κρήτη. Εντάσσεται λοιπόν, είναι το μήνυμα το κεντρικό που πέρασε μέσα από αυτές τις συναντήσεις και του Υπουργού όλες τις προηγούμενες μέρες. Σημαντική εξέλιξη αυτό, τα επιμελητήρια λοιπόν του νησιού κινητοποιήθηκαν, και τώρα μένει να δούμε ποιοι θα μπορέσουν να ενταχθούν για να υποφεληθούν. Πιστεύω όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα. Έτσι. Κύριε Γιακουμάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Από τη Γεσεβέ δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάτι άλλο, μια συνάντηση επικείμενη ενδεχομένως, αν πήγατε, αν συνεδριάσατε εκεί στο Προεδρείο. Συνεδριάσαμε πριν 10 μέρες το Προεδρείο της Γεσεβέ για ένα θέμα για τις Κυριακές. Η
Μεγάλη συζήτηση, βλέπουμε έτσι και μεγάλες εταιρείες, γνωστές να μην τις ονομάσουμε τώρα, που υπάρχει μια διαμάχη. Βεβαίως, η πάγια θέση της Γενικής Ομοσπονδίας είναι η μία Κυριακή το χρόνο. Αυτή ανάμεσα στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά. Εκτός και αν η τοπική κοινωνία το ζητάει, κυρίως ας πούμε τα νησιά που την τουριστική περίοδο θέλουν τις Κυριακές του καλοκαιριού ας πούμε ανοιχτά, που με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, του εκάστοτε αντιπεριφερειάρχη, δικαιούνται. Αλλά πάντα σε σύμφωνη γνώμη με τους με τους τοπικούς συλλόγους και... Ας πούμε ένα παράδειγμα που μας τέθηκε στις Κυκλάδες, ας πούμε, η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Σύρος νομίζω θέλανε να ανοίξουν τις Κυριακές. Η Νάξος δεν ήθελε, οι τοπικοί συνδικαλιστικοί φορείς, ανοίξαν τα τρία νησιά, δεν ανοίξει η Νάξος. Είναι θέμα δηλαδή και τοπικό, κάθε περιοχή το πώς το βλέπει, τι θα θέλει να κάνει, τι ενδεχομένως είναι προς το συμφέρον της. Το αγώρι ξυπνά το αγωγιάτη. Ναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Εμένετε λοιπόν εσείς την απόφαση αυτή ως ΓΕΣΕΒΕ, ωστόσο στην πράξη ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές Κυριακές που είναι ανοιχτά τα καταστήματα και είναι οι κατατόπους σύλλογοι που αποφασίζουν αν θα είναι ανοιχτά ή προτείνουν στα μέλη τους το ότι μπορούν να πράξουν. Έτσι. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλές δουλειές ευχόμαστε. Εγώ ευχαριστώ, Ειρήνη. Χρονιά. Και μια καλή. Ωραία, να είστε.